Σε μια σύντομη, ήρεμη και με αρκετές δόσεις χιούμορ διαδικασία προέκυψαν μετά από κλήρωση στα γραφεία της ΕΠΟ τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας. Η κλήρωση διεξήχθη μετά από την αναβολή της αρχικά προγραμματισμένης για την προηγούμενη Παρασκευή, που δεν έγινε καθώς άγνωστος φαρσέρ είχε ειδοποιήσει την ΕΠΟ για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Για κάθε ενδεχόμενο πριν τη διαδικασία έγινε έλεγχος του χώρου από την αστυνομία. Μόλις ο υπεύθυνος του αγωνιστικού τμήματος της ΕΠΟ Ζήσης Βρίζας τράβηξε τον μπαλάκι με την πρώτη ομάδα που ήταν ο Παναθηναϊκός, ο εκπρόσωπος των Πράσινων, Μάνος Μαυροκουκουλάκης, σηκώθηκε για να επιλέξει τον αντίπαλο της ομάδας του, όπως είχε προηγουμένως συμφωνηθεί και που ήταν ο ΠΑΟΚ. Θα γίνουν δύο πολύ καλά παιχνίδια. Πιστεύω ότι θα γίνουν μέσα σε ατμόσφαιρα τέτοια που αρμόζει για τις δύο αυτές ομάδες και ο καλύτερος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την πρόκληση. Με όποιον και για να κληρωνόμασταν ήταν το ίδιο για μας. Μας έπεισε ο Παναθηναϊκός. Θα το αντιμετωπίσουμε τρεις φορές μέσα σε 20 μέρες γιατί τον έχουμε και στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός θα είναι ο γηπεδούχος στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τους ημιτελικούς να διεξάγονται τη Μεγάλη Τετάρτη 12 και Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου, ενώ η ρεβάνς στις 26 και 27 του ίδιου μήνα. Η νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ θα είναι η τυπικά γηπεδούχος στον τελικό, που θα διεξαχθεί στις 6 Μαΐου σε έδρα για την οποία θα λάβει απόφαση το Συμβούλιο της ΕΠΟ την Πέμπτη. Εμείς εξετάζουμε τις περιπτώσεις να υπάρχει απόλυτη ισονομία προς όλες τις ομάδες. Την Πέμπτη στο Συμβούλιο θα πάρουμε μια απόφαση για το πού θα γίνει ο τελικός.